Γεια σου, Παυλάρα. Πάμε. Πάμε με τη μία βούρ, ναι. Στον Παύλο είμαστε. Και αυτός είναι μέλος εδώ του κλαμπ, του Αιγινίου. 22 λοιπόν του Γενάρη του 2022. Δεν αλλάζει τίποτα όπως και στα άλλα τα παιδιά. Έχουμε δυνατό βοριά με πολύ κρύο και δυστυχώς τα πουλιά θα πάνε στον ήλιο. Α, ωραία, έχουμε και ασπρουδερά εδώ, ναι. Δεν τα ήξερα. Μπράβο, έξυπνο αυτό, πολύ έξυπνο. Μπράβο του Παύλου. Μπράβο, ναι. Και τα μαύρα θα φαίνονται στο γαλάνο και τα άσπρα. Έξυπνη η κίνηση αυτή. Ναι, μ' αρέσει. Τα κοπάνισε βέβαια, έχει ένα δυνατό βοριά και τα κοπάνισε. Ωραία, που τα έστειλε τα πουλιά. Φάγανε σκαμπύλι. Κάποια κρατηθήκανε, κάποια αφηθήκανε στον καιρό και πήγανε μέσα στον ήλιο, ναι. Εδώ είμαστε. Τα πλησιάζω σιγά-σιγά. Τα άσπρα τώρα θα δείχνουν, ναι. Λογικά. Και τα μαύρα. Ωραία μαύρα έχει, πολύ ωραία. Στιτά περιστέρια. Κάτσε να τα πλησιάσω. Ναι. Βγάζουν και φτερουγισιά, παρόλο που φυσάει πάρα πολύ. Ωραίος, ωραία τα μαύρα και τα άσπρα. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα μέσα-μέσα. Αυτά που πήγανε τελείως στον ήλιο και να έρθουμε και από πάνω. Έχουμε και εδώ πλάνα, ναι. Είναι αυτά που κοντράρανε τον καιρό. Τελείως σταματημένα, ναι. Αυτές είναι οι εικόνες οι ωραίες. Όποιος προβλέπει τη γαλανάδα, ναι. Εφιέστατο αυτό που είχε κάνει ο φίλος μας ο Παύλος. Γιατί από τη μου που έχει και ένα κουμάσι με στα χτιά. Το έχω πει σε πολλά μου βίντεο, παιδιά, κοιτάξτε. Τι κέρδος έχετε. Όταν έχετε ποικιλία. Και άσπρα και στα χτιά, ναι. Άμα έχει μια συννεφιά, δεν απαιτά γι' αυτά. Ωραία άσπρα, πολύ ωραία. Έχει και σουλουπάκια εννοείται μέσα. Και πετάνε έτσι, χλιμητριστά. Έχουν νικήσει τον καιρό και καρφώσανε ήδη. Πάμε πάλι πάνω. Είναι ακίνητα και είναι πανεύκολη στόχη. Όπα από το κρύο κόλλησε το zoom. Ναι, κλείνω και θα ξανανεύω πάλι. Πάω πάλι, ναι, τώρα... Πριν από το πολύ κρύο πήγα να πατήσω zoom και είχαν μπλοκάρει όλα. Μιλάμε για θερμοκρασίες, παιδιά, κάτω από το 0, έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχουν ωραίο βήμα, σταθερό και πεταλουδέ. Κάτσε να πάω λίγο πιο αριστερά. Εδώ έχει μια τούφα. Αρκετά, ναι. Απλά πέσαμε απότομα και μας θόλωσε λίγο, ναι, γιατί είναι πολύ ψηλά. Ωραίες εικόνες. Μπράβο του. Η εικόνα λοιπόν μιλάει μόνη της. Παρόλο που έχει δυνατό καιρό, κοιτάξτε πώς έχουν σταματήσει ψηλά και τι φτερά βγάζουν εκεί τα περιστέρια τους, στο πάτημα. Κάτσε να αφήσω το zoom, ναι. Το πάω στο χειροκίνητο τώρα, γιατί παγώνουνε, ναι. Πάμε και για την επιστροφή, ναι. Για να δούμε τώρα. Δεν προλάβω άλλη μια τελευταία. Ξεκίνησε. Να τα βγάλουμε. Ένα, έρχονται. Έχουνε πάρει το μήνυμα από τα καρφιά. Πάω, πέσω. Ερχόμαστε παρέα κάτω.
Παιδιά, ήταν φοβερός, φοβερός. Δεν υπάρχουν λόγια, όχι. Με τέτοιο καιρό τώρα να βγει τέτοιος χαβάς είναι λίγο δύσκολο, πραγματικά. Είδαμε πολύ ωραία φτερά, να έχουν μείνει κάποια ελάχιστα τώρα πάνω. Καταφθάνουν και αυτά, να τα. Μπράβο ρε Τάσο, μπράβο, ναι. Απίστευτος, ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Το είδαμε και αυτό. Εδώ στο Αιγίνιο, ναι. Στο κλαπ του Αιγινίου. Τώρα κάνει και το μέτρημα το κλασικό. Μπράβο ρε Τάσο, μπράβο, μπράβο. Παύλο. Παύλο, ναι, εντάξει. Παύλο, Τάσο είναι δυσύλλαβο. Μπράβο ρε Παύλα. Μπράβο, ναι, ναι. Τα πλησιάσαμε, κοιτάξτε το κρύο. Εδώ θα δείτε το κρύο. Τώρα μόλις ήρθανε ground τα πουλιά. Εδώ κοιτάξτε. Απευθείας φουσκώσανε από το κρύο. Μη σας ξεγελάει ο ήλιος. Μιλάμε τώρα για 5 υπό το 0, έτσι, για τέτοιες θερμοκρασίες. Πολικό ψύχος. 22 του Γενάρη, του 2022. Είναι σημαδιακή ημέρα. Στην Αθήνα έδινε καταστροφή. Ότι θα έχουμε και εκεί πέρα γύρω στα 2-3 κάτω από το 0. Κατά συνέπεια, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είμαστε, σας ξεγελάει σίγουρα, μη σας ξεγελάει ο ήλιος, παιδιά, τα χέρια είναι παγωτό. Εδώ μέχρι και η κάμερά μου μπλοκάρισε στα υπό το 0 και δεν δούλευε το zoom. Και το οποίο χειροκίνητο το έκανα όλο. Άπαντες παρόντες όλη η ομαδάρα του και τα σπουδερά δώσαν ρεσιτάλ στον ήλιο. Στη Γαλανάδα δηλαδή. Πάρα πολύ καλός, όχι απλά καλός, πάρα πολύ καλός. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και τα λογατιά και τα μαύρα και τα σουλούπια. Παύλο, απλά μπράβο σου, ειλικρινά, που διανοήθηκες και μόνο που σκέφτηκες ότι πρέπει να έχουμε, το λέω σε πολλές περιστεράδες εγώ αυτό, τουλάχιστον στα βίντεο μου, εκεί που έχουμε 2-3-4 κουμάσια περιστέρια, είναι καλό να έχουμε ένα κουμάσι με σταχτιά και ένα με άσπρα, σπρουδερά ρε παιδί μου, είτε είναι λογατιά, είτε είναι σουλούπια, ακόμα και τα μαύρα για τη Γαλανάδα. Εσύ το επινόησες αυτό, εκμεταλλεύτηκες τον καιρό τον Γαλανό που είχαμε και νομίζω έβγαλες φοβερές εικόνες και στον κόσμο. Αρέσανε πάρα πολύ τα περιστέρια σου, αυτό το λιγοστό που έχουμε, γιατί είπαμε το κάνουμε κλειστό λόγω των συνθήκων που περνάμε. Λοιπόν. Και έκανε μια εικόνα, έδειξε εικόνες εντυπωσιακές. Και το περίεργο είναι ότι παρόλο που είχε δυνατό καιρό, τα περιστέρια στον κοντράνε και όχι μόνο, δείξανε και καλές φτερουγισκές. Από μένα, πραγματικά συγχαρητήρια, ρε φίλε. Πες και εσύ δύο λόγια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο να είναι γεροί και δυνατοί. Έγινε, ρε. Και πάντα να έχουμε τέτοιες καλές πεταξίες. Έτσι, ρε φίλε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, γεια σου, φίλε. Γεια, γεια, γεια.